εργαζόμενοι του Γραμματαρίου αποφάσισαν στην Γενική Συνέλευση που είχαν να καταθέσουν την κύρια αναφορά κατά πατός υπευθύνου για τη μη έπρεπη λειτουργία του νοσοκομείου. Όπως ξέρετε, στο Καραμαντάνιο αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να γίνουν χειρουργία λόγω ελλείψους αναισθηλόγων. Έχουν γίνει επανειλημμένα διαβήματα στο Υπουργείο Υγείας για να καλυφθούν αυτές οι θέσεις. Δεν έχουν καλυφθεί, διοικηθήκαμε σε αυτό το σημείο. Πρέπει οπωσδήποτε να διαφυλάξουμε το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στο νοσοκομείο μας. Πρέπει όλοι να σταθούν στο πλευρό και των εργαζομένων. Το απόγευμα υπάρχει μια διαμαρτυρία στην πλατεία Γεωργίου, η Δημοτική Αρχή που έχει διοργανώσει. Ο Δημοτικός Σύλλογος Πατρών θα είναι παρόν. Αλλά όλοι μας, όλοι οι πολίτες, γιατί όλοι έχουμε περάσει από το Καραμαντάνιο, είτε σαν παιδιά, είτε σαν γονείς, έχουμε περάσει από τη δουλειά μας. Καταλαβαίνουμε τη μεγάλη του αξία. Είναι πάνω από 1.500 εγχειρήσεις χειρουργία γίνονται κάθε χρόνο. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού αυτό το νοσοκομείο. Γιατί ό,τι κλείνει, ό,τι χάνεται, προσωρινά χάνεται για πάντα. Στην περίπτωση που θέλετε να δοκιμάτε, ποια αδικημάτα μπορεί να είναι αυτά, όπως θα περιγράφω στη μήνυση? Κοιτάξτε, εγώ δεν την έχω συντάξει τη μήνυση, δεν την ξέρω τη μήνυση. Το θέμα είναι ότι περισσότερο αυτό που προέχει και που έχει σημασία είναι να κινητοποιηθούν οι φορείς για να διασωθεί το Καραμαντάνιο νοσοκομείο.